Οι ιδεολειψίες, αγωνίες και αναποφασιστικότητα οδήγησαν την Κύπρο από επιμερούσα χώρα και από τα πλεονάσματα να βρίσκεται υπό προκοπία η δίκαιη κοινωνία και μετατραπεί σε αδίκη διακυβέρνηση, ανέφερε στους συγκεντρωθέντες ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος σχολίασε και τις τελευταίες εξελίξεις με την ασυνεννοησία του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εμπορίου σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Ασυνεννοησία, όπως τη χαρακτήρισε, που προκαλεί θλίψη. Και αυτά καταγράφονται όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα θέματα που αφορούν τους υπαλλήλους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο Νίκος Αναστασιάδης εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, αναφέροντας ότι αν εισάκουε τις προτάσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού πριν την κατάληξη σε μνημόνιο, τότε οι αποκοπές των μισθών θα περιορίζονταν στο 7,5% και όχι στην καταβολή 11 από τους 13 μισθούς, όπως είπε χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά τον ημιδημόσιο τομέα. Επανέλαβε ότι η δική του θέση δεν είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά υπέρ των μετοχοποιήσεων. Αλλά στη συμφωνία με το Δημοκρατικό Κόμμα έχει απαλληφθεί και ο όρος των μετοχοποιήσεων. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, εξαπολύοντας πειρά κατά της κυβέρνησης ότι αυτοί που συμφώνησαν τις ιδιωτικοποιήσεις δεν μπορούν να στέλνουν μηνύματα προς εμάς ότι εμείς είναι που θέλουμε τις ιδιωτικοποιήσεις. Τέλος, κλείνοντας, Δημήτρη, να πω ότι αναφέρθηκε και στο θέμα των ταμείων συντάξεων των ημικρατικών οργανισμών, χαρακτηρίζοντας αδιανόητα τα όσα ζήσαμε τους τελευταίους μήνες με τη δανειοδότηση του κράτους από τα ταμεία συντάξεων. Δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και υπόσχομαι ότι πλέον στις διαχειριστικές επιτροπές των ταμείων συντάξεων θα συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι. Ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του κ. Αναστασιάδη. Να πω ότι μίλησαν επίσης ο πρόεδρος του ΔΥΠΟ Μάριος Καρογιάν και ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος Νίκος Κουγιάλη. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο, και να δούμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Αναστασιάδη. Θέλω να το ξεκαθαρίσω πως δεν θα είμαστε η κυβέρνηση των διώξεων. Θα είμαστε η κυβέρνηση που θα κοιτάζει και θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί και θα επιβραβεύει τους αξίους. Θέλω να σας βεβαιώσω ότι τα όσα εβιώσατε και βιώσαμε την τελευταία πενταετία ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Αυτό που επιδιώκουμε, αυτό που ζητούμε και αυτό που θέλουμε είναι να κτίσουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.